Σταύρο, να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα Σερβία, Αλβανία, τα επεισόδια. Ένας παίκτης του ΠΑΣ, ο Άντι Λίλα, συμμετείχε. Ένα σχόλιο για τα επεισόδια αυτά. Γενικά, ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο μέσα που έχει να κάνει εκτός ποδοσφαιρού, δηλαδή με πολιτικά τη δεδομένη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να απέχουμε εμείς σαν ποδοσφαιριστές και πρέπει να κοιτάμε τη δουλειά μας, τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο και να αφήνουμε απ' έξω αυτά. Τώρα, αυτό που έγινε, γιατί είναι και ένας συμπαίχτης μου που έτυχε να είναι σε αυτά τα επεισόδια, νομίζω ότι εμείς που είμαστε απ' έξω δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει γίνει εκεί, αλλά δεν πάβει να έχει περιεχόμενο που να εμπλέκεται σε πολιτικό θέμα. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε πολύ σε αυτό, πρέπει να το αφήσουμε και να συγκεντρωθούμε εδώ στην ομάδα για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια του ΠΑΣ Γιάννενα. Με τον Άντι μιλήσατε, τι σας είπε? Σίγουρα μιλήσαμε, έχει 2 μέρες που έχει έρθει το παιδί από τη χώρα του, οπότε προλάβαμε να μιλήσουμε. Τώρα η κατάσταση σε αυτό να είναι διαφορετική. Εμείς, όπως θα ξαναπώ, είμαστε απ' έξω, είμαστε τρίτοι, οπότε δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει γίνει εκεί, τι γεγονότα έχει αυτός, τι έχουν παρουσιάσει, που έχει μπερδευτεί, οπότε... Αλλά αυτός συνεχίζει να είναι ο χαρακτήρας που ήταν και πριν γίνουν αυτά, οπότε φαίνεται ότι είναι συγκεντρωμένος. Η ομάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα, 3 πρώτες αγωνιστικές αίτητη, αλλά κάπου στην πορεία είδαμε να κολλάει μια κοιλιά, 2 συνεχόμενες ήττες. Πού οφείλεται αυτό? Ξεκινήσαμε καλά. Το θέμα είναι, εντάξει, και οι ήττες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σίγουρα μπήκαμε με καλή ψυχολογία στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι και παιχνίδι με παιχνίδι ήμασταν ακόμα καλύτεροι. Τώρα από εκεί πέρα κάναμε την πρώτη ήττα στην 4η αγωνιστική. Καπάκι παίξαμε εκτός έδρας, παιχνίδι πάλι χάσαμε. Ευτυχώς για μας ήταν η διακοπή, μπορέσαμε να δουλέψουμε όλες αυτές τις μέρες και έχουμε αφοσιωθεί στο παιχνίδι του Πανιωνίου εδώ και 3 εβδομάδες για να είμαστε έτοιμοι. Άρα θεωρείς ότι η διακοπή έκανε καλό στην ομάδα? Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι μια διακοπή θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει κάποια ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή για μένα θεωρώ ότι επειδή ήμασταν από 2 ήττες, σίγουρα θα είναι κάτι θετικό. Μόνο αρνητικό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, σίγουρα θα είναι κάτι θετικό. Νέο εκτός έδρας παιχνίδι. Μια ομάδα, ο Πανιώνιος, ιδιαίτερα επικίνδυνη εντός έδρας. Τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΣ για να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα? Ο Πανιώνιος, όσα προβλήματα και να είχε και πέρσι το ίδιο και φέτος, άσχετα που πάει να γίνει κάποια καλύτερη δουλειά σε οργάνωση, νομίζω αυτό που τους ξεχωρίζει είναι η μαχητικότητα και το πάθος που έχει. Οπότε εκεί θα κριθεί και το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι και εμείς, άμα βγάλουν αυτοί μια φορά πάθος, εμείς πρέπει να βγάλουμε 10 φορές για να μπορέσουμε να πάρουμε το τρίποντο. Οι στόχοι του ΠΑΣ ποιοι είναι φέτος? Επειδή αυτό δεν έχει συζητηθεί και είναι θέμα μάλλον και της ομάδος και του κάθε προπονητή, ίσως κάποιοι θέλουν να έχουν χαμηλούς τόνους. Εγώ, επειδή είναι να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, εγώ από μεριάς μου θέλω να πω ότι και επειδή η ομάδα είναι 2-3 χρόνια μαζί και ξέρω το υλικό, ότι έχει καλούς παίχτες και μπορούμε να πάμε ψηλά, η ομάδα θα κάνει και φέτος πορεία πεντάδας. Από εκεί και πέρα, θα δούμε στο τέλος αν μπορέσουμε να μπούμε. Τους παίχτες τους έχουμε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από αυτές τις ομάδες που υποτίθεται είναι αυτός ο στόχος και κάποιοι τις θεωρούν σίγουρες. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση στην ομάδα και στον εαυτό μου φυσικά και έχουμε καλούς παίχτες και γίνεται και πολύ καλή δουλειά από το προπονητικό team. Οπότε η πορεία δεν ξέρω ποια θα είναι, απλώς ο στόχος θα είναι αυτός. Προσωπικά εσύ ανανέωσες πρόσφατα το συμβόλαιό σου με τον ΠΑΣ μέχρι το 2017. Ήταν επιθυμία σου να μείνεις? Βεβαίως, το ανανέωσα τον Δεκέμβρη και ξεκινάει από τώρα μέχρι το 2017. Είμαι πολύ χαρούμενος στα Γιάννενα, περνάω καλά. Με θεωρούν βασικό στελέχος της ομάδας και εγώ από τη μεριά μου μπορώ να προσφέρω πολλά στην ομάδα και ήταν τιμή μου που έκανα αυτή την ανανέωση και από εδώ και πέρα βάζω καινούργιους στόχους στην καριέρα μου προσωπικά, όπως λέτε, και γιατί και το παραπάνω βήμα να μπορέσω να κάνω κάτι καλύτερο και φέτος. Στην άκρη του μυαλού σου υπάρχει το επόμενο βήμα εξωτερικό, μια καλή μεταγραφή σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό? Φυσικά έχω μάθει και από πιο νεαρή ηλικία να βάζω στόχους. Στόχος μου είναι βεβαίως να πάω εξωτερικό. Μακάρι να επιτευχεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και δουλεύω σκληρά για αυτό το σκοπό. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΣ Γιάννενα με καλύπτει επάξια, οπότε
Είμαι χαρούμενος εδώ, αλλά πάντα θέλω το κάτι παραπάνω. Η Εθνική. Η Εθνική είναι πάντα στο μυαλό μου. Μακάρι να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται ακόμα καλύτερα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι έτοιμος για αυτό το κεφάλαιο. Αν και θα είναι μεγάλη τιμή για οποιονδήποτε παίχτη ανήκει στην Εθνική, ιδιαίτερα από ομάδες που δεν είναι, ας το πούμε εισαγωγικά, από τις μεγάλες ομάδες. Θα είναι ακόμα, είναι πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τα πάντα γίνονται στο ποδόσφαιρο, το έχουμε δει άλλωστε. Είσαι από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που έχει η ομάδα. Τι να περιμένει ο κόσμος από το Σταύρο Τσουκαλά? Από μένα φυσικά θα περιμένει ότι κάθε παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος που θα τελειώσει το παιχνίδι, εγώ θα τα δίνω τα πάντα για την νίκη. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα φέτος και εγώ και όλοι οι συμπαίχτες μου, αλλά και εγώ να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω από πέρσι. Και όπως είπα, η πορεία φέτος να είναι πρωταγωνιστική, δηλαδή να έχουμε στόχους ψηλά, άσχετα τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί το ταμείο στο τέλος γίνεται. Πάντα έτσι κι αλλιώς ξεκινάνε κάποιες ομάδες για πρωτάθλημα, ένας το παίρνει. Και στην πεντάδα το ίδιο θα είναι. Για μένα στόχος είναι η πεντάδα και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να βοηθήσω να τευθεί αυτός ο στόχος. Προέρχεσαι από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Γνωρίζεις πολύ καλά τι συμβαίνει στην ομάδα. Θεωρείς ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα, να κοντράρει τον Ολυμπιακό? Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς πρέπει να κοιτάει για το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Είναι μεγάλη ομάδα, το ξέρουμε όλοι. Τα προηγούμενα χρόνια ίσως δεν είχε την κατάλληλη οργάνωση, θα έλεγα, στο θέμα στο προπονητικό. Και φέτος νομίζω ότι είναι ευκαιρία να μπορέσει να κάνει το βήμα το παραπάνω. Και εκεί θέλει πολλή δουλειά, θέλει διάρκεια, παιχνίδι με παιχνίδι, σιγά σιγά. Και στο τέλος σίγουρα κάτι μπορεί να βγει από αυτή τη δουλειά που γίνεται. Το γεγονός ότι υπάρχει ο Γιάννης Πετράκης, ο οποίος γνωρίζει την ομάδα από την περσινή σεζόν, θεωρείς ότι είναι ένα σύν? Είναι ένα σύν ότι ξεκίνησε να δουλεύει σε καινούργια πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Πέρσι ήρθε σε κάποια στιγμή που η ομάδα ήταν στην ανάγκη, δεν μπόρεσε να περάσει κάποια δικά του στοιχεία. Δόξα τω Θεώ, φέτος το καλοκαίρι είμαστε από την αρχή μαζί. Έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει κάθε εβδομάδα πράγματα στην ομάδα. Τι στοιχεία πρέπει να έχει ο ΠΑΣ, ποια είναι τα σύν και ποια που πρέπει να βελτιωθεί, ώστε η ομάδα να κάνει αυτό που είπε στην πορεία πρωταθλητισμού και να καταφέρει να μπει στην πρώτη πεντάδα? Από φέτος το καλοκαίρι έχουμε βάλει κάποια στοιχεία που δεν τα έχει η ομάδα και προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε αυτά, όπως το passing game που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί προσπαθούσαμε να παίξουμε μέσω αντεπίθεσης. Άμα μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο και σίγουρα να βάλουμε τη μαχητικότητα που πρέπει να την έχουμε σε κάθε παιχνίδι, δεν δύσκολα να φοβηθούμε κάποιον αντίπαλο. Αρκεί να το έχουμε αυτό σε κάθε παιχνίδι και θέλει τη διάρκεια αυτό. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΣ. Θέλω να το προσχεθώ ότι θα δώσουμε εμείς τα πάντα, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή το βλέπω και λίγο μαζεμένο με αυτές τις κινήσεις που έχουν γίνει λόγω καλοκαιριού, να είναι σίγουρος ότι έτσι πως είμαστε η κατάλληλη ομάδα για να μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά φέτος.